Πώς σας φαίνεται μετά από τόσα χρόνια το X-Factor επιστρέφει με άλλους πλέον... Αυτό λέγαμε και... με την Καγκάκη. Πώς μας φαίνεται που δεν θα είμαστε στο X-Factor. Και μου λέει καλύτερα. Ζήσαμε τρία X-Factor στην εποχή τους. Σας έγινε πρόταση γι' αυτό. Ότι... Όχι. Πιστεύετε ότι θα έχουν την αναλογική ανταπόκριση που είχαν και τότε? Γιατί... Όχι. Χωρίς εμένα και την Καγκάκη και το Λεβέντη, τίποτα. Ποιος θα πει την ατάκα, θα πει διχτώ από το παράθυρο. Ο κύριος Θεοφάνους όμως. Τι να κάνει ο Θεοφάνους μόνος? Το Θεοφάνους θέλει το αντίπαλον δέος. Όπως και εγώ θέλω ένα Θεοφάνους για να λειτουργήσω. Σε αυτές τις επιτροπές δεν κάνει να είναι τραγουδιστές, γιατί οι τραγουδιστές δεν τσαρακώνονται. Τα βρίσκουν όλα πολύ ωραία, το έχουμε δει. Και χάλια. Σε αυτές τις επιτροπές χρειάζονται άνθρωποι πίσω. Μάνατζερς, παραγωγοί, ανιχνευτές ταλέντων, τέτοιοι χρειάζονται. Και να τα χώνουν κιόλας. Και ευτυχώς έμαθα από τις οντισιών της Θεσσαλονίκης ότι ήταν χάλια. Το τι χάρηκα. Σου λέω, με την Καγκάκη ανοίγαμε σαμπάνιες. Αν σας κάνανε πρόταση τώρα. Δεν διστάζω να πω ότι κυνηγάω τις δουλειές με το τουφέκι, θα πήγαινα με τα τέσσερα. Αρκεί να ήταν αξιοπρεπή τα χρήματα και στην ώρα τους.